Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην πρώτη συνεδριαστή που είναι ο Συμπονδύ, κύριε Νίκο Κωστέμακλου. Θα κάνει ένα σχόλιο πρώτα ο κύριος Κρέπερσος. Καλημέρα από τα σπότα. Good afternoon, everyone. We are here today to present our new coach, Nikos Kostamaklou. First of all, I want to welcome him once again to our family, and I wish him all the best with our team in the future. We all know that the task ahead is a very difficult one for different reasons. It is also difficult to coach a big team like Ajax because the expectations are very high. That said, we have full faith in Nico's abilities as a coach, and once again, I want to welcome him and I wish him all the best. Thank you. Καταρχήν, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω και εγώ, και θα έχουμε πιο στενή σχέση. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά με τη συνεργασία μας. Γιατί το θεωρώ και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό, να υπάρχει σωστή επικοινωνία. Θέλω να ευχαριστήσω από την πλευρά μου τη διοίκηση για την τιμή που μου κάνει και την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή της ομάδας. Μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις. Θα σας παρακαλούσα να λέτε και το όνομά σας και το όνομα που προσωπείτε, γιατί κάποια παιδιά δεν τα ξέρει ο Νίκος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και καλή δευτική αφαρό σας. Ευχαριστώ πολύ. Πριν από λίγες ημέρες, μήνες τον Ιωσόπο, ναι. Πριν από λίγες ημέρες είχατε δεχτεί μια δικαστική πρόταση από την Ανώτερη. Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έπεισαν να αναλάβετε την ΑΕΚ σε μια δύσκολη ομάδα οικονομική περίοδο? Είμαι, όπως γνωρίζετε όλοι, πολύ στενά συνδεδεμένος με την ΑΕΚ. Βρισκόμουν πολλά χρόνια ως ποδοσφαιριστής, πέρασα από όλα τα πόστα και μετά από ένα διάστημα 3,5 περίπου χρόνων επανέλαβα πάλι στην ομάδα. Για μένα ο σύλλογος αυτός είναι προτεραιότητα. Υπήρξε μια άλλη πρόταση, την οποία δεν θέλω να συζητήσω. Την απέριψα γρήγορα και ήρθα εδώ χωρίς να βάλω κάποιες αντιστάσεις ή να θέσω κάποιους ιδιαίτερους σημαντικούς όρους από την πλευρά μου. Εννοώ οικονομικούς. Μανώλης Βογιατζάκης από Nova Sports. Νιώθετε ότι έχετε αφήσει κάτι στη μέση από το προηγούμενο πέρασμά σας στην τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ? Δεν θα ήθελα να παραλύσουμε τις δύο εποχές. Ήταν μια άλλη εποχή, μια άλλη ομάδα με άλλους παίκτες. Είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Νομίζω αν μπει στη σκέψη μας αυτή η σύγκριση θα μας κάνει κακό. Διαφορετικός τότε στόχος της ομάδας, διαφορετικός αυτή τη στιγμή. Θέλω να είμαστε προσγειωμένοι, αυτή είναι η αρχή μου. Πέρα από ότι πιστεύουμε ότι είμαστε σε μια πολύ μεγάλη ομάδα και έχουμε πάντα την πίστη, την ελπίδα και την αισιοδοξία ότι αυτή η ομάδα κάθε Κυριακή ή σε κάθε αγώνα θα πρέπει να αγωνίζεται για να κερδίζει, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι ως προς τους στόχους μας. Καζαντζόπουλο, από Κούρις Σούπερ Σπορτς. Ποιοι είναι οι αρχικοί στόχοι που θέτετε με, με την ανάλυση της τεχνικής ηγεσίας? Τι επιθυμείτε δηλαδή να κάνετε στην ομάδα στην χρονική περίοδο που βρίσκεστε? Θα πρέπει πρώτα να μην βλέπουμε πολύ στο βάθος. Θα πρέπει πολύ σύντομα να δούμε το παιχνίδι που έρχεται την ερχόμενη εβδομάδα. Το κύριο και σημαντικό είναι πολύ γρήγορα, πρώτον, να έχουμε με κάθε παίκτη ξεχωριστά συζήτηση για να δώσει ποια κατάσταση βρίσκεται. Ψυχοπνευματική και μετά σωματική. Το δεύτερο σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε έστω και αυτές τις μέρες και στα επόμενα μας παιχνίδια, ο κύριος στόχος δεν είναι βαθμολογικός. Είναι το πώς αυτή η ομάδα θα μπορέσει να αποκτήσει μια ξεκάθαρη φιλοσοφία. Να έχει ένα δικό της στυλ παιχνιδιού εντός αγωνιστικού χώρου. Και το τρίτο σημαντικότερο, θα πρέπει πολύ σύντομα να στέλνουμε το μήνυμα στους οπαδούς μας ότι εμείς εδώ θα μαχόμαστε, θα πολεμάμε, θα αγωνιζόμαστε με έναν έντιμο και αθλητικό τρόπο για να κερδίσει η ομάδα μας.
και θα πρέπει να το δείχνουμε στην πράξη εντός αγωνιστικού χώρου. Μια συμφωνία από το σπόρο και τον ελεύθερο τύπο. Θέλω να ρωτήσω εσείς ο ίδιος πόσο αλλάξατε σε αυτά τα χρόνια. Σίγουρα είμαι πιο έμπειρος. Μεσολάβησαν τις δύο ομάδες. Είναι πολύ σημαντική η εμπειρία θαρρώ στον προπονητή. Είναι το πρώτο κριτήριο. Το δεύτερο είναι ότι απέκτησα και άλλες εμπειρίες με διάφορα άλλα πράγματα που έκανα ταξίδια στο εξωτερικό. Γύρω από το γνωστικό κομμάτι, το οποίο και αυτό θα με βοηθήσει. Τρίτον, νομίζω ότι και εγώ είμαι πιο όριμος και μπορώ και αυτή τη δεδομένη στιγμή να παίρνω τις σωστές αποφάσεις ώστε να έχουμε το καλό αποτέλεσμα. Βέβαια, θέλω να τονίσω ότι είναι τέτοιο λεπτό το σημείο που βρισκόμαστε, που χρειαζόμαστε μια πίστοση χρόνου. Διότι ίσως κάποια στιγμή αποτέλεσμα με αποτέλεσμα να επηρεάζει την ψυχοσύνθεση του κάθε ποδοσφαιριστή. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να αποκτήσουμε μια σταθερότητα ως ομάδα.